Η ερώτηση είναι, σας ικανοποίησε ή όχι η καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε την κάρτα. Λοιπόν, θα την πω εγώ την κάρτα. Η ερώτηση είναι λοιπόν, σας ικανοποίησε ή όχι η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση. Τα αποτελέσματα είναι σίγουρα ναι, 78,9%, μάλλον ναι, 8,1%. Μαζί λοιπόν τα σίγουρα και τα μάλλον 87% ικανοποίηση. Σίγουρα όχι, μάλλον όχι, συνολικά 7,8%. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε και πολλά εδώ. Είναι νομίζω ομόθυμη η συμφωνία της κοινής γνώμης με το αποτέλεσμα. Ομόθυμη, βέβαια, δεν κρίνουμε την απόφαση εμείς εδώ του δικαστηρίου. Απλά καταγράφουμε τα συναισθήματα της κοινωνίας. Φαίνεται εδώ ότι η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας ικανοποιήθηκε. Και ένα μεγάλο ενδιαφέρον έχει, αν το δούμε αυτό στα δημογραφικά, δηλαδή ηλικιακά. Δεν ξέρω αν έχουμε την κάρτα συγκεκριμένη. Εδώ λοιπόν είναι η ανάλυση. Ηλικία με ηλικία. Τι λένε οι άνθρωποι 17-34 ετών, 35-64 και άνω των 65 ετών. Λοιπόν, εδώ οι νεότεροι, αυτοί δηλαδή που θα λέγαμε ότι έχουν μια έλλειψη εμπειρίας του τι σημαίνει δικτατορία σε σχέση με μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν έχουν παραστάσεις και προσλαμβάνωσης από τι θα πει δικτατορία, για παράδειγμα. Βλέπουμε ότι έχουν το υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης, 91,6% από την απόφαση της δίκης. Και μην ξεχνάμε επίσης, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του, ότι η Χρυσή Αυγή ήταν ένα κόμμα το οποίο είχε στις ψηφοφόρους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες. Πολύ νέους. Πολύ νέους. Ένα κόμμα το οποίο μια οργάνωση στηρίχτηκε σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι παραπλανήθηκαν. Οι ίδιοι νέοι άνθρωποι γυρνούν την πλάτη τώρα και είναι εκείνοι που στο μεγαλύτερο ποσοστό, ποσοστό 91,6%, δηλώνουν ικανοποιημένοι από αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι διπλά σημαντικό.